μήνας Οκτώβριος κάθε τρέχοντος έτους πανευρωπαϊκά και συγκεκριμένα η τελευταία εβδομάδα του μήνα έχει καθιερωθεί σαν Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ενθαρρύνει εργαζομένους και εργοδότες και έχει σαν στόχο την πρόληψη των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον. Έτσι, τη συγκεκριμένη εβδομάδα διοργανώνονται πανευρωπαϊκές εκδηλώσεις από τον ΟΣΑ. Ο ΟΣΑ είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, που στόχο έχουν πρακτικά την πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων. Έχουμε κάποια επίσημα στοιχεία από τη Eurostat, η οποία μας αναφέρει ότι κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάνουν περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι τη ζωή τους από ατύχηματα που γίνονται να βάλουν χώρα στο χώρο εργασίας. Επίσης, ένα μεγαλύτερο νούμερο επιδεικνύει ότι εκτιμάται μάλλον ότι 159.000 άνθρωποι πεθαίνουν λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Μόνο και μόνο από το παραπάνω προκύπτει ότι κάποιοι τέτοιοι κίνδυνοι σχετικοί θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν υπήρχε αν υπήρχαν εύλογα μέτρα ασφαλείας. Παρόλο που συχνά βλέπουμε διοικητικά στελέχη και εργοδότες στις επιχειρήσεις, οι οποίοι διαχειρίζονται και έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία, εν τούτης μοιραία θα αποτύχουν χωρίς την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων. Είναι σαφές ότι θετικά αποτελέσματα θα έχουν μόνο και μόνο αν υπάρχει συνέργεια και από τα δύο μέρη, δηλαδή και από τους εργαζόμενους και από τους εργοδότες. Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας, της πανευρωπαϊκής εκστρατείας, το επιμελητήριό μας, το επιμελητήριο Αρκαδίας, που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network, το οποίο είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αποτελείται από ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορομηχανικά επιμελητήρια και συνδέσμους. Έτσι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων, των μικρών, μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, διοργανώνει τη Δευτέρα στις 18 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 5:30 στην ανακαινισμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, στην 25 Μαρτίου και πάνω στις 21, μία ημερίδα, όπου στόχο έχει την ενημέρωση εργαζομένων, εργοδοτών, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων για θέματα που άπτονται της ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας. Η ενημέρωση αυτή θα γίνει από διακεκριμένους ομιλητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και από άλλα στελέχη που εμπλέκονται με θέματα υγιεινής. Στις 22 Νοεμβρίου, στις 6:30 ώρα το απόγευμα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσουμε τις εργασίες του τρίτου μαθητικού διαγωνισμού των σχολείων της Αρκαδίας στην αίθουσα των εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Η συγκεκριμένη διοργάνωση που ήδη κατά τη γνώμη μου έχει γίνει θεσμός συνδιοργανώνεται από το Επιμελητήριο Αρκαδίας και από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Νομού Αρκαδίας. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ηθήνοντες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την προσφορά τους και για τη συμμετοχή τους σε αυτή την εκδήλωση. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν όλες τις εργασίες που είχαν κάνει τα παιδιά κατά την προηγούμενη μαθητική περίοδο και θα γίνουν και οι αντίστοιχες βραβεύσεις. Η προσπάθεια που κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση έχει να κάνει με το να ενθαρρύνουμε τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, υστερεί η χώρα μας επιχειρηματικότητα και δεν έχουμε και στο ορολόγιο πρόγραμμα των σχολείων πολλές δράσεις σε σχέση με την επιχειρηματικότητα. Αυτό λοιπόν το κενό προσπαθούμε να καλύψουμε. Είμαστε σε πολύ ευχάριστη θέση να βλέπουμε projects από τα παιδιά που μπορούν κάποια στιγμή να γίνουν και πραγματική επιχείρηση.
Θα καλέσω όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, αλλά και τα επόμενα και τα υπόλοιπα παιδιά από τα σχολεία να έρθουν να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση, όπως και τους επιχειρηματίες, γιατί πολλές φορές μπορεί να πάρουμε και κάποιες ιδέες σαν επιχειρηματίες από την ΕΟ. Ο μαθητικός διαγωνισμός επιχειρηματικότητας είναι πρωτοβουλία του Δημητηρίου Αρκαδίας και του Προέδρου, κ. Μουτρούκα, η οποία είναι απόλυτα συμβατή με τους προσανατολισμούς του εκπαιδευτικού μας συστήματος και φυσικά και σύμφωνη απόλυτα με τις προσδοκίες εδώ τοπικά της εκπαιδευτικής κοινότητας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των δομών των εκπαιδευτικών που εποπτεύει η Διεύθυνσή μας, του ΚΕΣΥΠ κτλ. Οι νέοι των οποίων τις ζωές έχουμε στα χέρια μας και συναισθανόμαστε απόλυτα την βαριά ευθύνη μας γι' αυτό, πρέπει να είναι έτοιμοι για όλες τις προοπτικές του μέλλοντός τους. Και μια πολύ καλή και ιδιαίτερα απαραίτητη χρήσιμη προοπτική για την εποχή που ζούμε είναι να δραστηριοποιηθούν σε θέματα της υγιούς επιχειρηματικότητας και να προκύψουν, να πειραματιστούν και να δουν πώς μπορούν να προκύψουν κυρίως προσωπικά ωφέλη, οικογενειακά ωφέλη και ωφέλη βέβαια για την τοπική κοινωνία και γενικότερα για τη χώρα. Γιατί όταν υπάρχουν ευημερεύοντα άτομα, υπάρχουν ευημερούσες οικογένειες και η τοπική κοινωνία ευημερεί και γενικότερα έρχεται και η πολυπόθητη ανάπτυξη που περιμένουμε όλοι. Άρα λοιπόν το να δοκιμάζουν οι νέοι τις δυνάμεις τους και να έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν σε πρωτότυπες ιδέες που γεννούν για θέματα επιχειρηματικότητας είναι ιδανικό για την αποεκπαιδευτική άποψη. Μας ως εκπαιδευτικούς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγωγικής σταδιοδρομίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, μαθητές και υπεύθυνοι καθηγητές γυμνασίων και λυκείων του νομού μας έλαβαν μέρος στον τρίτο μαθητικό διαγωνισμό επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ΚΕΣΥΠ Αρκαδίας, σε μια προσπάθεια για κινητοποίηση των μαθητών μέσα από μια πρώτη επαφή τους με την έννοια και την αξία της επιχειρηματικότητας. Αναμφίβολα, μαθητές και καθηγητές αφιέρωσαν πολλές ώρες από τον προσωπικό τους χρόνο, στηρίζοντας αυτό το εγχείρημα, έχοντας τη συμπαράσταση τόσο των σχολικών τους μονάδων, όσο και των οικογενειών τους, επιδεικνύοντας μεράκι, σοβαρότητα και επαγγελματισμό, αλλά και χωρίς να τους λείπει η πρωτοτυπία και η δημιουργική φαντασία, έμαθαν να ερευνούν, να προτείνουν, να συνεργάζονται, να υλοποιούν τις προτάσεις τους. Απέδειξαν λοιπόν πόσο πολυεπίπεδη είναι η έννοια της επιχειρηματικότητας. Επιχειρηματικότητα σημαίνει αντλούμε εσωτερική δύναμη, ενεργοποιούμαστε, αναζητούμε πληροφορίες, ιδέες, συνεργάτες, πόρους, καινοτομούμε. Με άλλα λόγια, αναλαμβάνουμε δράση έτσι ώστε, παρακάμπτοντας προσωπικές αδυναμίες και υπερβαίνοντας αντίξωες συνθήκες, να μορφοποιήσουμε μία ιδέα που θα κάνει καλύτερη τη ζωή μας, το περιβάλλον, τη δουλειά μας και γιατί όχι τον κόσμο γύρω μας. Οι εργασίες που εκπονήθηκαν είχαν ως θέμα και στόχο τόσο την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όσο και την υιοθέτηση ενός εξωστρεφούς προφίλ από την πλευρά των επιχειρήσεων, προκειμένου αυτές να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η κρίση η οποία πλήττει τη σημερινή επιχειρηματικότητα. Εξάλλου, όσοι ρισκάρουν, δημιουργούν και αναπτύσσονται, διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό γίγνεσθε. Αναμφισβήτητα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εκείνες που προσφέρουν όχι μόνο τις περισσότερες και νέες θέσεις εργασίας, αλλά και κίνητρα δημιουργικότητας, πρωτοβουλίας και κινητοποίησης στους νέους, συστατικά απαραίτητα της προόδου τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Άλλωστε, εντοπισμός ευκαιριών και τεχνογνωσίας οδηγεί σε επιτυχημένο επιχειρηματικό αποτέλεσμα όταν πραγματοποιείται στον κατάλληλο χρόνο. Οι εργασίες που μας παρουσίασαν οι διαγωνιζόμενοι είναι πραγματικά αξιόλογες
και η επιλογή των καλύτερων από αυτές υπήρξε εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Μετά από πρόταση της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία έγινε δεκτή από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, αποφασίστηκε να δοθούν δύο επιπλέον ειδικά βραβεία. Με την ευγενική χορηγία δύο επιχειρήσεων του νομού μας, μελών του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, οι οποίες με την ενεργειά τους αυτοί επιδιώκουν να στηρίξουν το μαθητικό διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και τις εξαιρετικές ιδέες, καθώς και την προσπάθεια των νέων παιδιών. Τα δύο επιπλέον βραβεία είναι βραβείο καινοτομικής ιδέας και βραβείο καλύτερης προώθησης και μάρκετινγκ. Ευχαριστούμε πολύ τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους, τους καθηγητές, τις σχολικές μονάδες, τις επιχειρήσεις Κάψιμα Δελιγιάννης και Βιοτεχνία Ειδών Θέρμανσης Σύριος για την προσφορά των χορηγιών, καθώς και το Επιμελητήριο Αρκαδίας για τη συνεργασία. Πιστεύοντας ότι όλοι μαζί μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους νέους να αξιοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους και να πραγματώσουν τα όνειρά τους, το ΚΕΣΥΠ ως αρμόδια υπηρεσία και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροπάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας θα συνεχίσει να στηρίζει τους μαθητικούς διαγωνισμούς που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας, καθώς και κάθε παρόμοια προσπάθεια από οποιονδήποτε φορέα που δύναται να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να δώσουν διέξοδο στη δημιουργικότητά τους. Το 2010 ξεκίνησε η θεσμοθέτηση του πρώτου μαθητικού διαγωνισμού επιχειρηματικότητας από το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Σε αυτή την προσπάθεια, συνοδοιπόρους βρήκαμε τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Αρκαδίας. Στόχος ήταν μια πρώτη επαφή με τους μαθητές να δουν την έννοια της επιχειρηματικότητας. Άλλωστε, όπως είπε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, το Επιμελητήριο ως εκπρόσωπος του νομού μας έχει ως βασική προτεραιότητα να μεριμνά για την ανάπτυξη και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο της δράσης, θεωρήσαμε σαν σημαντικό τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την εκπαίδευση, δεδομένου ότι καμία δραστηριότητα δεν μπορεί να έχει επιτυχία και διάρκεια χωρίς το απαραίτητο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την έννοια της επιχειρηματικότητας, να ενδιαφερθούν, να ρωτήσουν, να μάθουν, να δουλέψουν με συνεργασία και να δράσουν ομαδικά. Ας μην ξεχνάμε ότι σε ένα σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον που ζούμε σήμερα, ο ανταγωνισμός εργασίας και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι τεράστιος και όλοι οι νέοι θα πρέπει να αναζητούν νέους δρόμους απασχόλησης και θα πρέπει να μάθουν να αυτενεργούν.